Ο κύριος Παπαχρήστος. Κύριε Χατζηνικολάου, παρακολουθώντας εδώ τους εκπροσώπους των κομμάτων, θέλω να τους πω ότι πραγματικά νομίζω ότι κοροϊδεύουμε λίγο τον κόσμο. Δηλαδή, εμφανίζουμε μια εικόνα η οποία είναι τελείως στρεβλή και δεν έχει σχέση με το τι θα βγει τελικά από τις κάλπες της Κυριακής. Να μην κοροϊδεύουν οι ίδιοι τον κόσμο, να μην κοροϊδεύουμε όλοι μας τον κόσμο. Γιατί την Κυριακή πράγματι, κατά τη γνώμη μου, θα είναι η πιο πολιτική ψήφος που θα πέσει στις κάλπες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κύριε Παπαχρήστο, με αυτό, συγχωρείτε. Κύριε Παφίλη, ένα λεπτό. Όχι. Ένα λεπτό, κύριε Παφίλη, με συγχωρείτε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το Κομμουνιστικό είπε Κόμμα. Ότι έχουν χαρακτήρα πολιτικό. Μάλιστα. Καθαρά εκλογές, ναι ή όχι. Μάλιστα. Δηλαδή, οι προηγούμενες δημοτικές ήταν απολύτικες. Οι προηγούμενες δημοτικές ήταν απολύτικες. Δεν προηγούμενες για διαφημίσεις. Θα επιστρέψω στον κύριο Παπαχρήστο. Εν τω μεταξύ, θα αυτορυθμιστούμε για να μην έχει άλλες διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Παπαχρήστος και ο κύριος Μιχελάκης για να κλείσουμε. Κύριε Παπαχρήστο. Έλεγα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η ψήφος Κυριακής, παρά τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα εδώ και οι εκπρόσωποι είναι τους, βαθύτατα πολιτική. Είναι βαθύτατα πολιτική. Και είναι βαθύτατα πολιτική, διότι τα μεν κόμματα της αντιπολίτευσης περιμένουν ότι στην κάλπη θα εκφραστεί η οργή, ο θυμός, η απογοήτευση, η αγανάκτηση του κόσμου σε σχέση με τα σκληρά μέτρα που πήρε η κυβέρνηση την περασμένη άνοιξη, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας που γίνεται, ανεξάρτητα από το τι λένε και τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τους, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, μπας και η χώρα σωθεί. Δεν ξέρω αν θα σωθεί στο τέλος, δεν ξέρω τι θα συμβεί, αλλά γίνεται μια προσπάθεια μεγάλη. Και αυτό πρέπει κανείς να το αναγνωρίσει. Λοιπόν, αυτή η ψήφος θα είναι πολιτική, βαθύτατα πολιτική. Και όπως κάθε τέτοια ψήφος, είναι προφανές ότι θα έχει και επιπτώσεις. Κοροϊδευόμαστε τώρα εδώ πέρα μεταξύ μας. Δηλαδή λέμε ότι, ακούω αυτά τα περίεργα, ας πούμε, ότι είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Θόδωρος ο Μαργαρίτης ότι ο Γιώργος Καμίνης είναι ανεξάρτητος υποψήφιος. Μάλιστα. Έχει κομματική ταυτότητα. Λοιπόν, είναι τόσο ανεξάρτητος, αγαπητέ Θόδωρε, όσο είναι, ας πούμε, ο άλλος φίλος μου, ο Γιάννης Δημαράς, που κατεβαίνει στην περιφέρεια Αττικής. Ο Δημαράς ήταν βουλευτής. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και στην τελευταία ανάλυση ο Δημαράς ανεξάρτητος είναι. Γιατί να είμαστε παράλογοι, αφού κατεβαίνει χωρίς κάποιο σχήμα. Είναι ανεξάρτητος, μάλιστα. Είναι ανεξάρτητος. Έχει πίσω του κάποιο κόμμα ο Δημαράς. Όχι. Άρα δεν έχει κόμμα. Θα ήθελε πάρα πολύ να έχει όμως. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτό το δηλώνει ο ίδιος. Εμένα δεν μ' αρέσει. Εσύ θα τον υπάρχει. Ο Δημαράς δηλώνει ότι είναι Πασόκ. Άμα είναι Πασόκ, τότε έχει Πασόκ από το Πασόκ. Άρα έχει κομματική ταυτότητα. Ο κανείς δεν λέει τέτοιο. Δεν διαβάζουμε, δεν ξέρουμε. Σαν χρήση ο ίδιος το δηλώνει. Το δέχομαι το δηλώνει. Του κυρίου Καρτιμάκη και μου φάνηκε ότι το επίσημο Πασόκ δεν είναι πολύ φιλικό. Δεν είναι πολύ φιλικό. Προφανώς δεν είναι πολύ φιλικό. Ο κύριος Δημαράς. Ανάλογα τα αποτελέσματα. Μπορεί το βράδυ έλεγα να είναι συνάντηση με τον κύριο Σαμαρά, προσπάθησε να κρύψει την αλήθεια. Ναι, καλά, αυτό νομίζω ότι ήταν μεγάλο λάθος του. Και το ότι. Και όλη η πολιτική αρχή. Όχι. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ήταν μεγάλο λάθος του Γιάννη το ότι πήγε σε μια μυστική συνάντηση με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, λέει ότι είναι φίλοι και συζήτησαν. Κύριε Παπαχρήστο, είναι κακό να συζητήσει ένας άνθρωπος πολιτικός. Τώρα λέτε ότι δεν είναι μυστική, τότε την κρύψατε. Γιατί δεν την είπατε τότε. Και ακόμα χειρότερο που σε καλέστηκε. Ίσα ίσα που εγώ πιστεύω ότι τα νέα πολιτικά ήθη επιβάλλουν τη συνεννόηση, αλλά εσείς τη συνεννόηση την αισθάνεστε και την εννοείτε. Διότι αυτοί που έκλεισαν τα ραντεβού έγιναν και άλλες. Εσείς τη συνεννόηση την εννοείτε όπως σας βολεύει εσάς. Να σας χειροκροτούμε από κάτω για να λέτε ότι συνεννοηθήκαμε. Μαρκόπουλε. Όταν κάτι δεν σας πηγαίνει καλά, μπορούμε να αναλύσουμε. Μπορούμε, αν θέλετε, να αναλύσουμε τι σημαίνουν οι συναντήσεις. Λέω λοιπόν ότι αυτή η ψήφος θα έχει και μετρήσιμα μεγέθη. Είναι προφανές ότι ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι ανεξάρτητος ένας υποψήφιος έναντι των υπολείπων που έχουν το κομματικό χρήσμα. Είναι μετρήσιμα τα μεγέθη. Και είναι λογικό, ειδικά από την ψήφο στις περιφέρειες, την Κυριακή το βράδυ, να ξέρουμε εάν η ψήφος αυτή, η βαθύτατα πολιτική ψήφος, είναι ψήφος αποδοκιμασίας για την κυβέρνηση, επιδοκιμασίας για την αντιπολίτευση, συνολικά, η οποία έχει έναν μετοπικό χαρακτήρα πια, και αυτό είναι να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, είναι μετοπικός ο χαρακτήρας πια της αντιπολίτευσης και της αντιπαράθεσης της Κυριακής.
Λοιπόν, είναι μετρήσιμα τα μέγεθη. Κατά συνέπεια, το να λέμε ότι αυτό που κάνει ο Παπανδρέου είναι εκβιασμός σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, του εκλογικού σώματος κτλ. Είναι επίσης ένα ψεύδος. Διότι, γιατί είναι ψεύδος. Βάζω τελεία. Γιατί είναι ψεύδος. Διότι αναρωτιέμαι πώς, εάν έχει ας πούμε απέναντί του το 60% της κοινωνίας, πώς την Δευτέρα θα πάει να διοικήσει τη χώρα και την άλλη Δευτέρα, ας πούμε, θα πάει στις Βρυξέλλες να διαπραγματευτεί αυτό το μέτρο ή εκείνο το μέτρο ή βελτίωση των όρων του μνημονίου ή αναθεώρηση κάποιων άλλων αποφάσεων που έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως να αντισταθεί στο να πάρθουν μέτρα καινούρια, διότι το έλλειμμα θα φτάσει στο 16. Δύο φράσεις ο κύριος Μιχελάκης να κλείσουμε. Παρακαλώ, πάλι λέμε ότι κοροϊδευόμαστε. Αυτό λέω. Κοροϊδευόμαστε. Παρακαλώ. Άμα κοροϊδευόμαστε, εντάξει. Μόνο που δεν αντρίζεται η αντιπολίτευση μαζί. Η συζήτηση ξεκίνησε. Ο κύριος Μιχελάκης για να κλείσουμε. Και εύχομαι το βράδυ της Κυριακής οι πολίτες στους Δήμους να ψηφίσουν τους καλύτερους. Αυτό δεν το καραγκιουζιλίκι. Με τα κόμματα που να δίνουν χρήματα κτλ. Ένα πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Δύο. Όσον αφορά τις περιφέρειες, δυστυχώς ο κόσμος θα ψηφίσει πολιτικά. Και ο κόσμος θα ψηφίσει πολιτικά, διότι καταρχήν ο κόσμος δεν γνωρίζει ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη. Κακά τα ψέματα. Να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο τι περιμένει από τον Περιφερειάρχη του, δεν νομίζω ότι γνωρίζει. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Διότι η συζήτηση έχει εξαντληθεί δυστυχώς σε ένα επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης και μόνο. Και αυτό πιστεύω ότι άνοιξε με ευθύνη της κυβέρνησης και με τη λογική του Πρωθυπουργού ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε τους δικούς του μόνο και μόνο για να μην καταστραφεί η χώρα. Αφού δηλαδή σώνει και καλά έριξε τη χώρα μέσα στην Τρόικα, τώρα σου λέει πρέπει να τους ψηφίσουμε. Και το ερώτημα είναι απλό. Όχι, δεν είπε, στις 9 Δεκεμβρίου, δεν είπε, εάν το εκλογικό εκλογών, αποτέλεσμα δεν είναι αυτό, θα πάρουμε την τρίτη δόση. Διότι αφού έχουμε οδηγηθεί, να ολοκληρώσω, αφού έχουμε οδηγηθεί χειροπόδαρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στην Τρόικα, εκεί πια είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι. Αυτός είναι ένας εκβιασμός και μία μπλόφα που εγώ πιστεύω ότι είναι μπλόφα. Ως την τελευταία στιγμή θα είναι μπλόφα. Για να πιεστεί ο κόσμος, να δώσει λευκή επιταγή στον κύριο Παπανδρέου, για να πάρει νέα μέτρα και πιθανόν να υπάρξει μια αναδιάρθρωση. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Alter. Ακολουθεί Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Καλή σας νύχτα.